σε πόνο δυο λιτσί, να καεί το μαγαζί. Δώσε πόνο, δώσε πόνο, φτιάξε με κι εγώ πληρώνω. Δώσε πόνο, δώσε πόνο, φτιάξε με κι εγώ πληρώνω. Να μας πεις λίγο για πού γεννήθηκες. Ξέρω πως είσαι από την Άξο, γεννήθηκες στην Άξο πάνω, για στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Γεννήθηκα στην Άξο, σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Απείραντος. Το χωριό μου είναι γνωστό για την παράδοση, για την παράδοσή του. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό. Είναι πολιτιστικό χωριό Ευρώπης. Είναι πετρόχτιστο και είναι πασίγνωστο για την ευχέρεια που έχουν εκεί πέρα οι άνθρωποι να αυτοσχεδιάζουν τραγούδια. Μπορεί να σου μιλάνε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου μιλάνε για ώρες τελείωτες με τραγούδια αυτοσχέδια της στιγμής. Είναι ένα πανέμορφο χωριό. Ποιοι άλλοι διάσημοι είναι από την Άξο? Από την Άξο είναι στο τραγούδι, δηλαδή. Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ο αείμνηστος ο Γιώργος Κωνιτόπουλος, η Ειρήνη Κωνιτόπουλου και η οικογένειά τους, είναι ο Πολυκανδριώτης ο Θανάσης, ο Στάθης ο Κουκουλάρης, και από πολιτικές μορφές έχει βγάλει πάρα πολλές μορφές. Έχει βγάλει πρωθυπουργό, τον Παπαδάκη, υπουργούς, βουλευτές, έχει βγάλει τον παγκοσμίου φήμης καρδιολόγο ερευνητή, ο οποίος πρόσφατα μας άφησε, Νίκο Πρωτονοτάρη, ο οποίος ανακάλυψε την Όσο Νάξος. Έχει βγάλει ανθρώπους αξιόλογους. Αξιόλογους ανθρώπους. Μπράβο. Άσχετα αν και δεν μετράει για μένα το επώνυμο, αλλά έχει βγάλει αξιόλογους ανθρώπους γενικά ο τόπος μου. Μπορείς να μας πεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια στην Άξο? Τα παιδικά μου χρόνια στην Άξο ήταν υπέροχα, γιατί μεγάλωσα με μια οικογένεια με αρχές. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που υπήρχε σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Μεγάλωσα μέσα στη μουσική, μέσα στα τραγούδια, μέσα στην αγάπη. Δεν μου έλειψε τίποτα από τα παιδικά μου χρόνια. Και σε γενικές γραμμές δεν έχω αποθυμένα από τα παιδικά μου χρόνια. Πότε λες να κατάλαβες πως εσύ ήθελες να κάνεις τη μουσική καριέρα στη ζωή σου? Κοίταξε, οι περισσότεροι μουσικοί, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε από όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά όταν ήμουν 4 χρονών, κοιμόμουν αγκαλιά μια κιθάρα. Αυτή την κιθάρα ποιος την πήρε? Αυτή την κιθάρα μου την πήρε η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου. Ήταν η πρώτη μου κιθάρα, την έχω ακόμα και θα την έχω πάντα βέβαια. Και κοιμόμουν με αυτήν. Κοιμόμουν με αυτή την κιθάρα, ζούσα με αυτή την κιθάρα. Γενικά δεν νομίζω να φανταζόμουν τον εαυτό μου να κάνω κάτι άλλο. Μετά αργότερα, όταν πήγα στο σχολείο, στο δημοτικό, οι περισσότερες με εκθέσεις δεν ήταν πεζές, αλλά ήταν ποίηματα. Ναι. Έγραφα ανέπτυσα, είχα την ικανότητα να αναπτύσσω τα θέματα σε ποιητική μορφή. Ήσουν καλός στο σχολείο? Πολύ καλός. Ήμουν σημειοφόρος όλα τα χρόνια. Τότε, ξέρεις, οι καλοί μαθητές ήταν σημειοφόροι. Ναι. Και ήμουν σημειοφόρος όλα τα χρόνια. Πότε πήγες στρατό? Στο στρατό πήγα μόλις τέλειωσα στα 19 μου. 19 στο χρόνια. Στρατό. Στο στρατό. Έπαιζες? Έπαιζα στο στρατό, ναι. Αλλά μετά το σταμάτησα γιατί κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Είδαν ότι παίζω όργανα μουσικά και ότι τραγουδάω και αρχίσαν και μου λέγανε, ξέρεις, Χριστούγεννα δεν θα πάρεις άδεια. Γιατί πρέπει να κάτσεις εδώ να κάνουμε τη γιορτή, Πάσχα δεν θα πάρεις άδεια. Και έτσι άρχισα λοιπόν και το έκρυβα ότι παίζω και ότι ασχολούμαι με μουσική και τραγούδι, για να μπορώ να παίρνω τις άδειες να πηγαίνω με την οικογένειά μου. Θυμάσαι την πρώτη συναυλία που έκανες μπροστά σε... Δηλαδή... Μπροστά σε κόσμο. Ναι. Τότε ήταν πανηγύρια. Ήταν τα πανηγύρια και τραγουδάγαμε στα καφενεία του χωριού, στα χωριά της Νάξου. Εκεί ξεκίνησα, ήμουν παιδάκι. Ήμουν 13 χρονών, 14.
και θυμάσαι την πρώτη ναι, ναι, την πρώτη φορά που τραγούδησα. Πού ήταν? Στο χωριό μου. Ήταν στο χωριό μου, στην πλατεία του χωριού μου. Στην πλατεία. Στην πλατεία του χωριού μου, γιατί την πλατεία του χωριού μου, λατρεία βέβαια. Ένιωθα ότι ξεκινάω να κάνω το όνειρό μου. Γιατί, ξέρεις, όταν ήμουν παιδάκι, τα άλλα τα παιδιά παίζανε μπάλα, κάνανε διάφορα άλλα σπόρια οτιδήποτε. Εγώ ήμουν μονίμως μια κιθάρα ή με ένα μπουζούκι ή με ένα λαούτο στο χέρι. Αυτά ήταν εμένα το χόμπι μου, η ζωή μου. Αυτά. Θυμάσαι τι αισθανόσουνα, δηλαδή πριν την πρώτη φορά που βγήκες μπροστά σε όλο αυτόν τον κόσμο? Πήγαινα στα πανηγύρια που παίζανε οι επαγγελματίες, οι ντόπιοι. Ναι. Και παρακολουθούσα τα δάχτυλα του λαουτιέρι. Έβλεπα τα δάχτυλά του, πώς φτιάχνει τα ακόρντα, έβλεπα το βιολιτζί, πώς παίζει, παρατηρούσα. Φοβόσουν όμως να βγεις για... Όχι. Ήσουν ασίγουρος? Καθόλου δεν φοβόμουν, ήμουν ασίγουρος. Εντάξει, δεν είχα και πολύ κοινό τώρα μπροστά. Καφενεδάκια τώρα με 40 ανθρώπους, μπροστά 30 ανθρώπους. Ναι. Έτσι και οι περισσότεροι ήταν φίλοι μου. Αυτό... Η πρώτη συναυλία που βγήκε σε... Ξέρω εγώ, μαγαζί μεγάλο. Μεγάλο μαγαζί. Ναι. Το πρώτο μαγαζί που βγήκα μεγάλο ήταν με έναν ηθοποιό, με το παιδί του λαού που λέγανε παλιά, τον Νίκο του Ξανθόπουλου. Ήταν η πρώτη μου επικοινωνία. Και πού ήταν αυτό? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Το μαγαζί? Το μαγαζί δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Πώς λέγονταν, το θυμάσαι? Του Καλαμπόκα το μαγαζί. Ήταν μια μεγάλη σάλα που γινόταν οι χωροί, δεξιώσεις, τέτοια πράγματα. Μετά στη συνέχεια από εκεί και πέρα ξεκίνησα να μπαίνω στη δισκογραφία, δειλά. Δούλεψα και συνεργάστηκα με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Αλλά τότε, ξέρεις Μαρία, οι εποχές για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δεν είναι όπως τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή βγάζω ένα τραγούδι, για παράδειγμα, είσαι εσύ στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, έβαλα στο email, σου έστειλα. Τότε έπρεπε να πάω να αγοράσω το CD, να το ταχυδρομήσω, να το πάρεις σε 15 μέρες. Δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν είναι τόσο εύκολο όπως είναι τώρα. Ναι. Δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν είχαμε Facebook, YouTube. Αυτό Google, θα σε ρωτούσα όλα αυτά. Μετά. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό το σκηνικό, για την κοινωνία, πώς αλλάζει τώρα και το social media και... Τα social media, αν μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί σωστά, ναι, θα σου κάνουν καλό. Αν μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί λάθος, θα σε καταστρέψουν. Σήμερα δυστυχώς λέμε, γνωρίζω από ίντερνετ και ρωτάω τον άλλο τι ξέρεις από ίντερνετ και σου λέει μπαίνω Facebook. Ναι. Δεν είναι το Facebook το ίντερνετ. Ναι, το ναι. Facebook είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να διώχνεις τη μοναξιά. Ένας τρόπος κάλυψης της μοναξιάς σου. Το ίντερνετ είναι άλλο πράγμα. Γιατί παλιά είχαμε μόνο τηλεόραση. RT1, RT2, RT3. Και περιοδικά. Περιοδικά. Ναι, δεν είχαμε. Εφημερίδες. Δεν μπορούσε τρόπο, δηλαδή, ο άλλος να... Δεν είχαμε τρόπο να... επικοινωνήσει μαζί σου, μόνο διάβαζε. Δεν είχαμε τρόπο να κάνουμε... Ούτε εμείς είχαμε τρόπο να διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Έπρεπε να δώσουμε πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Εμένα η πρώτη μου κασέτα, σου, τότε που βγήκε στην τότε Κολούμπια που υπήρχε, τη δισκογραφική εταιρεία την Κολούμπια, μου στήχησε ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο στην Άξο. Ενώ σήμερα, ας πούμε, για να βγάλει ο άλλος ένα τραγούδι, του στήχησε 200 ευρώ. Δεν έχει βέβαια την ίδια απόδοση, ούτε το ίδιο τραγούδι είναι, ούτε. Αλλά τότε, ξέρεις, το πονούσες αυτό, γιατί έριχνες λεφτά για διαφήμιση. Έπρεπε να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι. Σήμερα, ξέρω εγώ, κάνεις ένα τραγούδι, μπαίνεις στο Facebook, μπαίνεις σε μια σελίδα που λέγεται, ξέρω εγώ, I Love New York. Το βάλες μέσα στο κοινοποίηση, πήρες από κάτω 46 like και 4 σχόλια. Όπ, και λες με μάθανε στην Νέα Υόρκη. Δεν είναι έτσι. Δεν σε μάθα κανείς, απλά like είναι. Ένα like. Ένα like, τίποτα. Γι' αυτό και δεν γίνονται και μεγάλες επιτυχίες. Είναι όμως και ένας δρόμος για καινούριους... καινούριους... καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες, ναι, και άλλες λόγω οικονομικής επιχειρήσεις. Κρίσης είναι ένας εύκολος τρόπος. Να μπορούν να βγουν και να δείξουν τη δουλειά τους. Ναι. Να δείξουν που τραγουδάνε, ότι ξέρεις σήμερα τραγουδάω Σκόπελο, άλλο τραγουδάω Αλόνισο, μεθαύριο είμαι Σιάθο. Ενημερώνεις, οπότε κάποιοι θα το δουν, θα θέλουν να σε ακούσουν. Είναι ένας άμεσος τρόπος διαφήμισης. Ναι, ναι. Μια και η διαφήμιση, γενικά η καλή διαφήμιση, κοστίζει πολύ ακριβά.
Για πες μας λίγο, για, ξέρω πως έχεις πάρει κάποια, όχι κάποια, πάρα πολλά βραβεία. Χρυσούς δίσκους του Πλουδινένιου. Ναι. Ναι. Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία και πρώτον πες μας πόσα χρυσά, πόσα πλάτινο. Είναι αρκετά, είναι αρκετά. Είναι αρκετές δουλειές μου έχουν γίνει χρυσές και πλατινένιες. Τότε που στη δισκογραφία ο χρυσός γινόταν στις 30.000 και πωλήσεις, ο πλατινένιος στις 100.000 πωλήσεις. Ναι. Και σου λέω, το θέμα είναι ότι που έλεγες, ας πούμε, 100-200.000 δίσκους ή CD όπως τα λένε σήμερα, αλλά έμπαινε σε 100-200.000 σπίτια. Ναι, ναι. Σήμερα πίστεψέ με ότι βλέπω, ας πούμε, προβολές στο YouTube, ξέρω εγώ, λέει, βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, 14 εκατομμύρια προβολές. Ναι. Δεν γίνεται. Τώρα τα αγοράζουν κιόλας, θα τα αλλάξουν. Βέβαια, αυτό. Τα αγοράζουν, τα αγοράζουν και αυτό είναι. Και τι συνάσχημο. Δεν μπορεί, ας πούμε, είσαι η Μαρία Ντιόν, ξέρω εγώ, και έκανες ένα τραγούδι, ας πούμε, και βλέπω κάτω το τραγούδι σου 14 εκατομμύρια προβολές και δεν σε ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι. Φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος το τραγούδι. Τώρα δεν είναι και όπως τα παλιά τα χρόνια όταν κάνανε δίσκους. Είναι πιο πολύ singles που λένε. Ναι, τα singles. Τα singles. Και σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά. Είναι μόνο, είναι μόνο στο διαδίκτυο πλέον. Γιατί ο άλλος όλο το τραγούδι το κατεβάζει από το ίντερνετ, το πληρώνει 0,99 που κάνει το τραγούδι, γι' αυτό και δεν βγαίνουν και CD ολοκληρωμένα με 12-14 τραγούδια. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα πλέον ελάχιστες εταιρείες που κάνουν αυτό το πράγμα, που θα βγάλουν ένα CD. Γιατί δεν το συμφέρει. Γιατί πού θα πουληθεί το CD αφού δεν υπάρχουν δισκάδια. Και τώρα και εγώ, εμείς τα βγάζουμε. Και παίρνουν χωρίς να πληρώσουμε. Εμείς τα βγάζουμε τα CD επειδή λόγω του ότι πάμε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Ναι, για διαφήμιση πιο πολύ. Και τα παίρνουμε μαζί μας γιατί στο εξωτερικό ακόμα υπάρχουν δισκοπολία. Ναι, ναι. Υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ελληνικά CD. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει. Νομίζω ένα υπάρχει στην Ομόνοια. Εσύ είσαι στο iTunes. Ναι, βέβαια. Ναι. Πάρα πολλά τραγούδια η εταιρεία μου. Είναι εξτρέκον. Και πώς πάει με το iTunes? Δεν παρακολουθώ γιατί είναι τα τραγούδια, τα δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία, οπότε εκείνη ξέρει. Αλλά πάει πολύ καλά, πάει πολύ καλά από ό,τι μου λένε. Για πες μας λίγο για αυτό το YouTube channel, το Blue TV. Το Blue TV είναι το κανάλι μου, το οποίο ανεβάζω τραγούδια που έχω γράψει εγώ, τραγούδια που ερμηνεύω εγώ ή που ερμηνεύουν άλλοι καλλιτέχνες, αλλά γενικά ανεβάζω και άλλους καλλιτέχνες που δεν έχω γράψει τραγούδια, αν θεωρώ κάτι αξιόλογο ή μια συνέντευξη αξιόλογη, εσύ είναι άλλο καλλιτέχνη ή μια ομορφιά, ας πούμε, από τη Σκόπελο που ανέβασα χθες. Είναι κάτι ωραίο και τα ανεβάζω στο κανάλι να υπάρχει. Το είπες blue γιατί είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Βέβαια, πώς αλλιώς το λέω. Blue. Αφού το blue χρώμα, το blue, εγώ είμαι στο blue water μεγάλος. Τώρα ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Έτσι. Πώς βρέθηκες στη Σκόπελο? Στη Σκόπελο βρέθηκα γιατί τραγουδούσα σε ένα μαγαζί στην Αθήνα και γνώρισα μια σκοπελίτισσα. Και τη σκοπελίτισσα. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή μου. Αυτή είναι μόνο μία. Έτσι. Εγώ την ξέρω πολύ καλά. Από μικρά παιδιά είμαστε μαζί. Έτσι, η αρετούλα μου. Μεγάλη δύναμη η αρετή. Η οποία είναι ένα από τα τρία μεγάλα ιδανικά της ζωής μου. Είναι η σημαία μου, είναι ο πατέρας μου και είναι και η γυναίκα μου. Και πότε ήρθες? Και από τότε λάτρεψα τη Σκόπελο. Πότε ήρθες για πρώτη φορά εδώ? Πριν από πέντε χρόνια. Πριν από πέντε χρόνια ήρθα. Την αγάπησα, είναι ένα πανέμορφο νησί. Και αν μπει στο προφίλ μου θα δεις που λέει τόπος καταγωγής, δεν γράφω Νάξο, γράφω Σκόπελο. Μπράβο, λατρεύω, ρε Ματ, μπράβο. Έγινες και σκοπελίτης. Το λατρεύω αυτό το νησί. Από το μέρος της γυναίκας σου. Λοιπόν, για πες μας, η πρώτη φορά που τραγούδησες ήταν πέρυσι? Πρώτη φορά που τραγούδησα, όχι, ήταν πρόπερσι. Πού είχες τραγουδήσει? Κάτω στη χώρα, που ήταν η γιορτή του Αγίου Ριγίνου. Ναι, ναι. Κατά τον Λεόνα. Είχα τραγουδήσει. Ωραία. Και πώς σου φάνηκε? Ο κόσμος? Ναι, ο κόσμος. Όχι, όχι, αντιπρόπερσι είχα τραγουδήσει, σε ένα σύλλογο. Αχα. Ναι. Όπου έγινε ο καυγάς, στο Έλιος. Όπου έγινε ο καυγάς, σταματήσαμε. τότε... Έχουμε και αυτά. Παντού υπάρχουν, σε όλα τα μέρη. Χριστός χώρος είμαστε. Σε όλα τα μέρη υπάρχουν. Και αλλά τι σου έχει μείνει δηλαδή από αυτές... Από τη Σκόπελο, ναι, τα πάντα της.
Λέω όχι από αυτές τις συγκεκριμένες φορές που τραγούδησε. Τις εμφανίσεις, ναι. Ότι ο κόσμος διασκεδάζει όπως τα παλιά χρόνια. Κοίταξε να δεις κάτι, ακόμα και ένας καυγάς που γίνεται. Με πάει παλιά, γιατί παλιά γινόταν όλο καυγάδες. Ναι, ναι. Γινόταν καυγάς ότι και καλά εγώ έχω σειρά χορού. Όχι εσύ, εγώ θα χορέψω. Όχι, γιατί δεν γίνονται καυγάδες επειδή κοιτάς τη γυναίκα του αλλού ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ακόμα και αυτό είχε τη χάρη του. Ναι. Πίστευσέ με. Δηλαδή, ξέρουν να γλεντάνε, ξέρουν να διασκεδάζουν, δεν σε προσβάλλουν. Σ' αγαπάνε, σέβονται τον καλλιτέχνη. Ξέρουν να χορεύουν όλοι μαζί, να τραγουδάνε. Το τραγούδι που έβγαλες για τη Σκόπελο. Το τραγούδι που έβγαλες που... για τη Σκόπελο, εσύ το έχεις το κανάλι σου. Εγώ έβγαλα το βίντεο. Εσύ, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για αυτό. Τίποτα, να είσαι καλά. Για πες μας, πρώτα, πού ήσουν όταν σκέφτηκες το τραγούδι αυτό και το έγραψες. Τίποτα, κοίταγα τα μάτια της γυναίκας. Και το έγραψες. Και πόση ώρα έκανες να το γράψεις. Πόσο κρατάει το τραγούδι, 4 λεπτά. Έτσι κάνουν οι επαγγελματίες. Απόψε έχεις... Απόψε έχουμε εδώ στο σύλλογο. Στο σύλλογο πανηγύρι. Ναι, πάνω στα σχολεία, στο γήπεδο σχολείων γλώσσας. Και ποιοι θα παίξουν μαζί. Θα γίνει ένας χαμός, θα είναι όλη η ομάδα μου, 7 άτομα που έχω μαζί μου. Νησιώτικα, λαϊκά, μοντέρνα, όσο επιτοπλείς το νησιώτικο πρόγραμμα όμως, θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε όσο πάει. Θα κάνουμε τα πάντα όσο να περάσουμε. Όπως λέμε εμείς, in America, excited about tonight. Είσαι ενθουσιασμένος. Βέβαια. Βέβαια, γιατί θα κάνουμε τα πάντα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είναι μαζί μου, ώστε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα να διασκεδάσει ο κόσμος. Μπράβο ρε Μάτ. Όποτε έρχομαι εδώ σε αυτόν τον θα τόπο... Θα ρίξω κι εγώ ένα απόψη για σένα. Τι ένα θα ρίξεις. Α, δεν σου λέω. Χορό φαντάζομαι. Ναι, τι θα ρίξω. Δεν μην τύχω κι άσχε πίνεις και... Αρχίσαι πίνεις ουίσια και κρασιά και τέτοια. Και αυτά δεν... Τι να κάνω. Θα σε κεράσω, εγώ έχω κρασιά και την άξω μαζί μου. Α, ναι. Φτιαγμένο σε σπίτι, το κρασί για... Πού θα φτιάχνει εδώ. Ναι, γιατί και παλιά ο μπάρμπας μου αυτό έκανε, φτιάχνει κρασί, γιατί τώρα αυτές τις εποχές δεν φτιάχνει. Φτιάχνουμε πάρα πολύ. Ναι. Ακόμα κρατήσεις τα νησιά, ακόμα κρατιέται αυτό και φτιάχνουμε. Εδώ είναι λίγοι που φτιάχνουν κρασί τώρα. Που ξέρουν να φτιάξουν κρασί. Και αυτοί που έχουν αμπέλια δεν τα αφήνουν να χαθούν. Φτιάχνεται, εξακολουθούν και υπάρχουν αυτά τα έθιμα. Για πες μου για τα καινούργια τραγούδια. Τα καινούργια μου τραγούδια είναι, το ένα τραγούδι, είναι δύο τραγούδια που έβγαλα. Το ένα τραγούδι λέγεται «Δώσε πόνο βιολιτζή». Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αρέσει πάρα πολύ. Το οποίο αυτό το τραγούδι φέτος το χειμώνα θα έχουμε κάνει επικοινωνία μαζί με ένα συγκρότημα από την Ιαπωνία που τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια. Ιαπωνέζε. Και θα προχωρήσουμε και θα το κάνουμε μαζί. Τραγουδάνε ελληνικά οι Ιαπωνέζοι. Βέβαια. Α, τι ωραία. Και το δεύτερο τραγούδι που κάναμε, το καινούργιο, λέγεται «Και να δέναν τα καράβια». Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. «Και να δέναν τα καράβια, όμορφο μου μυστικό». Αυτό το να κάνει... κρατούσε μια εβδομάδα το απαγορευτικό. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι βίντεο κλιπ στην Ελλάδα που βγαίνει και στη νοηματική. Το είδα. Είναι το πρώτο τραγούδι που βγαίνει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και πολύ θέλω έξυπνο. Να δώσω... Όχι, δεν το έκανα από έξυπνα. Αλλά από όχι μόνο αυτό γι' αυτό. Το έκανα γιατί υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων ναι. που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που λέω. Και γι' αυτό λοιπόν το τραγούδι το κάναμε και στη νοηματική. Χαίρομαι που είμαι ο πρώτος που το κάνω και θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους καλλιτέχνες, τουλάχιστον τους παραδοσιακούς που έχω δικαίωμα να τους στείλω μήνυμα, ότι θα πρέπει όλα τα τραγούδια που βγαίνουν βίντεο κλιπ να υπάρχει και κάπου στην άκρη του κλιπ ένας άνθρωπος ώστε να κάνει νοήματα και μια μεταγλώτηση για να μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι τι λέμε. Εγώ ξέρεις, έχω θεία κουφάλα, ζει μαζί μας. Από τότε που πέθανε η γιαγιά, τη στείλανε στην Αμερική και ζει μαζί μας. Γι' αυτό όταν το είδα, είναι μεγάλο πράγμα. Χάρηκα πάρα πολύ που το έκανες αυτό.
Βέβαια, είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να επικοινωνείς με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια. Γιατί ξέρεις, η μουσική, και αυτοί να η μουσική είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που είναι κοινή. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, οτιδήποτε. Αν είσαι μουσικός, ένας μουσικός με ένα μουσικό, διαβάζουν την ίδια παρτιτούρα. Ναι, δεν είναι αμαρτία λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι που ο ένας δεν μπορεί να καταλάβει την ψυχή του αλλουνού. Ναι, ναι. Οπότε δώσ' του τίνα. Πάρα πολύ καλό που έκανες αυτό. Εγώ χαίρομαι για... Και εγώ και καλή και επιτυχία και, εγώ και εύχομαι να ακούσουν πολύ και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες του κόσμου και να ακολουθήσουν τι ξεκίνησε ο Μάτ. Όχι ο Μάτ, ένας Έλληνας, ένας νησιώτης. Ένας νησιώτης. Αυτό έχει σημασία. Δεν θέλω να γράφουν, ξέρεις, ότι αυτό το έκανε πρώτο ο Ματθαίος ο Γιαννούλης. Θέλω να λένε ότι ένας νησιώτης έκανε την αρχή για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Για πες μου, πού θα πας τώρα, μετά από τη Σκόπελο. Μετά από τη Σκόπελο, έχω περιοδία Πελοπόννησο, Εύβοια, Βόρεια Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα γενικά έχω περιοδία. Μετά έχω να πω κάποιες εμφανίσεις στην Κύπρο το Σεπτέμβριο. Μετά θα κάτσω να ξεκουραστώ και μετά Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου θα φύγω για Αμερική για μια περιοδία που θα κρατήσει περίπου 1-1,5 μήνα. Συνήθως όταν πας στο στούντιο να γράψεις ένα καινούργιο τραγούδι γίνεται το χειμώνα. Να σου πω κάτι, όχι, ανάλογα από ό,τι θα μου έρθει. Μπορεί να φύγουμε, πάμε στην Αθήνα και να μου έρθει κάτι καλό στο μυαλό μου και να το γράψω. Απλά τώρα, επειδή είναι πρόσφατα τα τραγούδια που έβγαλα, δεν θέλω να βγάλω κάτι καινούριο ακόμα. Ναι. Και θα βγάλω κάτι λίγο πριν φύγω για το εξωτερικό, λίγο πριν φύγω για την Αμερική. Ένα τελευταίο, γιατί έχει και ζέστη, που ήθελα να σε ρωτήσω. Ένα τώρα με τέτοια γυναίκα δίπλα μου, γιατί να μην καήκαμε εδώ πέρα. να μας δώσεις, να μας πεις κάτι για τα παιδιά, για την νεολαία, αυτά που σκέφτονται, να κάνουν καριέρα στη μουσική. Κάτι να τους βοηθήσεις, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουν για να τους βοηθήσεις. Πρώτα πρέπει να έχουν τεράστια υπομονή. Δεύτερον, πρέπει να έχουν υπερβολική αγάπη και ζήλο για αυτή τη δουλειά. Τρίτον, να μην κοιμούνται πάνω από 3 ώρες το 24ωρο. Πρέπει 21 ώρες το 24ωρο να σκέφτεσαι και να δουλεύεις για τη δουλειά σου. Τέταρτον, να πας στο 2 ώστε να αναπτύξεις το ταλέντο σου. Πέμπτον, να έχεις πολλά λεφτά για να μπορείς να κάνεις διαφήμιση. Και έκτον, να είσαι αποφασισμένος ότι αυτό το πράγμα θα είναι η ζωή σου και θα θυσιάσεις πολλά πράγματα για να κερδίσεις αυτό, για να φτιάξεις τον ήρωα σου. Αν ξεκινάς να κάνεις μία δουλειά, κάποτε ένας μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού τραγουδιού και συγκεκριμένο Λευτέρης ο Πανταζής, ο οποίος για μένα είναι μεγάλος δάσκαλος, στα λόγια του και στις συμβουλές του, μου είχε πει ότι η μοιρασιά των χρημάτων που παίρνει το βράδυ ένας καλλιτέχνης είναι το 1/3 το πάει σπίτι του. Το 2/3 το πάει για διαφήμιση και το άλλο 1/3 το δίνει για να κεράσει. Αν είσαι λοιπόν, αν δεν τα κάνεις αυτά τα 3 και είσαι τσιγκούνης και πήρες ένα κατοστάρικο και το πήγες στην τράπεζα, ας το δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι θα δώσεις ό,τι υλικό και ψυχικό έχεις για να μπορείς να κερδίσεις κάτι. Αν θες να κερδίσεις, λέμε αν θες να κάνεις καριέρα, τώρα αν θες να τραγουδάς και να πηγαίνεις να ανοίγεις το πρόγραμμα, να λες για τα τραγούδια, το κάνεις και εσύ αύριο το πρωί, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα τόσο πολύ. Έλα, σου δώσε ένα φιλί. Come to give one kiss, δηλαδή. Come to give one kiss. Yeah. Όπως εγώ κάποτε είχα γράψει ένα τραγούδι, το γιατί come με λένε... Come let me give you one kiss. Είχα γράψει ένα τραγούδι, το γιατί με λένε Μόρτι, το θυμάσαι, γιατί ναι, με ναι, λένε ναι. Μόρτι. Μπράβο. Είχα πάει λοιπόν στην Αμερική και τους είπα, λέω τώρα θα σας πω ένα τραγούδι που έχω γράψει, το οποίο θα κυκλοφορήσει και αγγλικά. Και δεν ήξερα λοιπόν πώς λέγεται το γιατί με λένε Μόρτι, ναι. Και το έκανα με τη δική μου διάλεκτο, why my name is Mort. Λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε καλά, για χαρά.